Δεν μου νομίζω αύριο ανοίγουσα με το Σάββατο στα Νιούριο το Μάρκο Χριστοφή. Μέντο συζητάς ρε αγάπη μου, μέντο συζητάς για όνομα του Θεού. Σάββατο Κωνσταντίνου. Α, μάνα μου. Σάββατο Κωνσταντίνου. Άρχοντας, εμένα. Άρχοντας, άρχοντας. Ο Σάββατο Κωνσταντίνου είναι ένας εξαιρετικός τζόκι. Έρχεται από αποχήν και ελπίζουμε πως θα επιστρέψετε και σύντομα. Τι βλέπεις αύριο μεταξύ Χριστοφή και Μάριο και Σάββατο Κωνσταντίνου? Είναι δύο καλοί τζόκι. Και προβλέπω πως ο Σάββας Κωνσταντίνου θα νικήσει τον Μάριο Χριστοφή στην ευθεία. Εσύ κύριε Γιώργο, με εσύ τι νομίζεις για την αυριανή κούρσα της Κυριακής? Για το Σαββακή? Και ο Μάριο Χριστοφή. Ντάιμο Κρίστη και Ντάιμο Ραμίνο. Ο Μάριος Χριστοφή είναι ένας βίλος. αλλά επειδή άμα κρατήσεις πιστόλες ρε φίλε, τους απάρους που είναι αεροπλάνα, κάνω και εγώ τον καβάλα. Γιατί το συγκρατά αύριο του τόσο. Ποιος, ο Σαββής? Ο Σαββής βουρα μόνος του. Δεν χωρίς διαφορά. Ναι, όλα, είναι τερματισμένος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, Αλάμα Γεωργίου και Γιώργο Μεχίδη για τα καλά τους λόγια. Δεν ήταν που νομίζεις για τον Μάριο Χριστοφή, σαν Κωνσταντίνου μεγάλη κούρσα. Να παρέχει δρυμύτερος. Ποιος φίλε μου? Ο Σάββαρος. Μπράβο. Κατσιμίχαρα, πέμε μας στο θέμα μας. Σαν ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Κατσιμιχαίη, δεν ήταν που νομίζεις για τον Κωνσταντίνου Μάριο Χριστοφή, στο μεγάλη κούρσα της Κυριακής? Μεγάλο φαβορί ο Σαββής. Έπαιρκε αύριο έχω με την μεγάλη κούρσα μεταξύ Σάββα Κωνσταντίνου Μάριου Χριστοφή. Να μπω νομίζετε. Ο κύριος Ντάνης, άλογο μεταξύ μας. Ο κύριος Ντάνης άλογο. Άμα δεν φέρει κούρσα, ο Σαββής θα πάρει το κουρπάκι από τον Μάριο και θα του το δώσει να το βάλει μετά. Να πάει σε καμιά νυχούν ύστερα. Τέλος. Εντρομερή φόρμα του. Αύριο είναι η μεγάλη κούρση στην Κυριακή, ο Ντάιμο Κρις μαζί με τον Ντάιμο Ραμίνο, Μάριος Χριστοφή και Σάββας Κωνσταντίνου, να μου νομίζεις? Κοίταξε, αν κρίνω από τους δύο αναβάτες αυτούς, Σάββας Κωνσταντίνου υπερέχει πάρα πολύ. Ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Ιωάννη Μεσίτη, την Κυριακή είναι η μεγάλη κούρση μεταξύ Χριστοφή και Μάριου και Σάββα Κωνσταντίνου, να μου νομίζετε? Να μου νομίζω, ο Σαββής βουρά μόνος του. Έλα ρε Σαββάκη μου! Και πέτε μας το θέμα, με μας την κούρσα είναι μεγάλη της Κυριακής, τι νομίζετε? Σάββας Κωνσταντίνου, Μάριος Χριστοφή. Δεν μπορώ καν να συζητήσω για τις κούρσες. Με τούντα δυο άτομα που συμμετέχουν, μια κούρσα που κάθε Φίλιππος πρέπει να την παρακολουθήσει. Μάλιστα. Και ποιος νομίζεις να κερδίσει? Ένα αφύρωπη μάχη. Αλλά τα σημεία, στα σημεία. Στα σημεία τη δεδομένη στιγμή ο κύριος Σάββας Κωνσταντίνου, λόγω του ότι έχει και ψυχολογία με ο μέρος του, πιστεύω θα είναι μπροστά. Περίμενε. Συν του ότι παίζει εντός έδρας το στίβο που μεγάλωσε και δουλεύει καθημερινά τόσα άλογα και αναδείχθηκε, νομίζω θα τα καταφέρει. Έφτασε η μεγάλη κούρσα της Κυριακής. Μάριος Χριστοφή, Σάββας Κωνσταντίνου, να μου νομίζετε? Ξεχωρίζει. Σάββας Κωνσταντίνου ξεχωρίζει. Φίλε μου, χτες την Κυριακή είναι η μεγάλη κούρσα μεταξύ Μαριού Χριστοφή και Σάββας Κωνσταντίνου. Μιλούμε σοβαρά. Σαν παλιός προπονητής που είσαι, τι νομίζετε θα γίνει στην κούρσα? Ντάιμο μου Κρίστη, Ντάιμο μου Ραμπίνο. Θα κερδίσει ανάβαση. Μάλιστα, ποια ανάβαση προτιμάτε? Ο Σάββας Κωνσταντίνου. Άρχοντα μου. Η κούρσα έφτασε ρε κουμπάρε, μεταξύ Χριστοφή και Μάριου και Σάββα Κωνσταντίνου, να μου νομίζεις για την Κυριακή? Σάββα Κωνσταντίνου με διαφορά. Χαμπή, να μου νομίζεις για την μεγάλη κούρσα της Κυριακής μεταξύ Χριστοφή και Σάββα Κωνσταντίνου? Νομίζω ότι ο Σαββάκης να πάει κεφάλι, να το πιέει το κεφάλι του Μαριού. Κεφάλι τερμάνιο, ο Μαριός να κέντε που πίσω τον. Να μπορεί να γίνει αύριο την Κυριακή με τον Μάριο Χριστοφή? Να ξεχωρίσουν τα αγοράκια από τους άντρες αύριο. Δεν είμαστε στην παραλία να βάλουμε τα νυχούσκια μας μέσα. Να βρήκαν μια νυχού να το αγκάμει αυτό. Αρχόντα μου! Ρε, τράβησες το βίντεο πάνω και όχι ευκείο άλλο. Αρχόντα. Ξέρω τώρα φίλε μου ότι είσαι μαζεμένος για την κούρσα. Εντάξει, δεν μπορεί να με πιούμε έναν ποτό τέλος πάντων όλοι μας.